Γέλεστε το νέο. Αλλαγή νοοτροπίας, διαφάνεια, εμπιστοσύνη, μια νέα σχέση μεταξύ του αρχηγού και των στελεχών. Ταυτοχρόνως όμως εκλεγήκατε με πολύ μεγάλο ποσοστό περιφερειάρχης, το ξέρουμε αυτό. Μέσα σε ένα χρόνο όμως αθετείτε την υπόσχεση που δώσατε στους ψηφοφόρους σας και βγαίνετε στην κεντρική πολιτική σκηνή ακολουθώντας τις προσωπικές σας φιλοδοξίες. Αυτό δεν είναι ένα στοιχείο που μπορεί να προβληματίσει τον ψηφοφόρο, δηλαδή ότι πώς να σας εμπιστευτεί αύριο μεθαύριο, αν γίνετε αρχηγός, μήπως κάνετε το ίδιο. Δηλαδή, ακολουθήσετε ένα κέλευσμα για την προσωπική σας φιλοδοξία και εγκαταλείψετε πάλι το κόμμα. Δεν αθετώ απολύτως καμία δέσμευση, κυρία Χούκλη. Ο καλύτερος περιφερειάρχης να είσαι σήμερα στην Ελλάδα, με τα εμπόδια που σου βάζει το ίδιο το κράτος, δεν μπορείς να προχωρήσεις τη δουλειά σου. Και άρα πρέπει να αλλάξεις το ίδιο το κράτος. Σας πω ότι με σκληρή δουλειά καταφέραμε στην Κεντρική Μακεδονία για 2 συνεχή χρόνια να είμαστε πρώτοι στην απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Που σημαίνει θέσεις εργασίας, που σημαίνει αναβάθμιση των υποδομών, που σημαίνει χρήματα σε μια νεκρή αγορά. Αλλά τα προβλήματα, αν ρωτήσετε οποιονδήποτε περιφερειάρχη ή δήμαρχο της αυτοδιοίκησης σήμερα, δεν είναι στην ίδια την αυτοδιοίκηση. Είναι στο κεντρικό κράτος. Και αν έκανα αυτή την επιλογή από φιλοδοξία, πιστέψτε με, είχα το χρόνο να περιμένω. Είχα το χρόνο να κινηθώ με ασφάλεια, με μια στρατηγική ασφαλή. Δηλαδή, να περιμένω στην περιφέρειά μου. Να καλλιεργώ ένα προφίλ για κάποια πιο εύκολη μέρα στη χώρα και στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν κάνω αυτό. Εγώ λέω ότι σήμερα η χώρα μου δεν μπορεί να περιμένει. Σήμερα η παράταξή μου δεν μπορεί να περιμένει. Σήμερα είναι που πρέπει κάποιοι να τολμήσουμε. Και αυτό και κάνω. Αν δεν περιμένει.